Πάμε να μπούμε σε ζωντανές συνδέσεις. Πάμε στην Ελούντα. Εκεί μας περιμένει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων στο νομό Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Πεδιαδίτης. Κύριε Πεδιαδίτη, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Δόξα τω Θεώ, καλησπέρα σε όλους. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Από υγεία τουλάχιστον το βασικότερο. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί την εκπομπή. Συμβολικά θέλουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την περιοχή σας. Δεν πάει άσχημα, προς Θεού, αλλά απλά οι προσδοκίες είναι πάντοτε προσδοκίες. Οι πληρότητές μας δεν ήταν ανάλογα με τις προσδοκίες που είχαμε. Έχουμε κινηθεί σαν σύνδεσμος περίπου στο 60 με 70% σε πληρότητα. Εκτός από να κάνουμε πληρότητα που πλησιάζουν το 90%. Ο Ιούλιος βέβαια είναι γεμάτος. Ο Αύγουστος επίσης δύσκολα βρίσκεται, κλείνει. Σεπτέμβριος και αυτός κλείνει όπου να είναι, δεν θα υπάρχει ελεύθερο κρεβάτι. Εγώ από ό,τι ενημερώνομαι, ειδικά βρίσκεστε στην περιοχή στην Ελούντα, σωστά? Σωστά. Κυκλοφορεί κόσμος, βρισκόμαστε περί τα τέλη τώρα του Ιούνιου. Ωστόσο θα θέλαμε λίγο μεγαλύτερη όθηση στους τζίρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μην εστιάσουμε μόνο στα καταλύματα, αλλά και στην εστίαση και στο λιανεμπόριο. Έχετε απόλυτο δίκιο και τα πράγματα, τουλάχιστον οικονομικά, δεν πάνε στα μεγάλες αλλαγές. Το αποβάει όλους μας. Ο τουρίστας δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Δεν σπαταλάει όπως λέμε. Είναι προσεκτικός στις κινήσεις του, είναι μετρημένος. Βέβαια η αύξηση των εισιτηρίων, η αύξηση της ζωής γενικά τον έχουν επηρεάσει. Αλλά σίγουρα δεν είμαστε στο σημείο που νομίζαμε ότι θα υπάρξουν. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα το επόμενο διάστημα και στο μέτωπο των αφήξεων τουριστικών ροών, αλλά και στους τζίρους, στο μέτωπο των εσόδων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Βλέπω, πρόεδρε, φυσάει λίγο εκεί, λίγο παραπάνω σήμερα, Φυσάει ακριβώς και χθες είχαμε ένα πάρα πολύ δυνατό μελτέμι, όλο το βράδυ. Σήμερα λιγάκι έχει ηρεμήσει, αλλά παραμένει να μας δροσίζει, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, πρόεδρε, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.